Μάνολης Πλευράκης, είμαστε στον παράδεισό του. Τι ωραίο σπίτι. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Είσαι σε ένα κήπο, γιατί βέβαια η κυρία σχολείο σου ήταν να φτιάχνεις κήπους. Ακριβώς. Αλλά άλλαξες. Άλλαξα. Το επάγγελμά σου και τώρα φτιάχνεις υπέροχα αρωματικά σαπούνια και όχι μόνο από τη μάνα γη, από υλικά ακριβώς που έχουμε. Και μόνο. Κλεβότανα. Ουσιαστικά αποτελεί μια συνέχεια. Μπράβο, ρε Μανώλη. Πώς όμως άλλαξες εντελώς την τέχνη σου ουσιαστικά. Λοιπόν, πάντα μου άρεσε η φύση, αγαπούσα τα φυτά, τα δέντρα, κυρίως τα δέντρα. Και με βάση αυτό υπήρχαν οι ελιές, βγάζαμε λάδι και είπα να κάνω μια προσπάθεια να φτιάξουμε σαπούνι. Και έφτιαξε σαπούνι για το σπίτι σου ουσιαστικά. Ακριβώς. Η πρώτη προσπάθεια ήταν αποτυχία, δεν το βάλαμε κάτω, ξαναφτιάξαμε, το δώσαμε σε φίλους, συγγενείς. Τους άρεσε και σιγά σιγά ξεκινήσαμε σαν χόμπι αρχικά και μοιράζαμε σαπουνάκια. Άρεσαν, ξαναφτιάξαμε μετά από πολύ διάβασμα, πολύ προσπάθεια. Πολλές ξεχωριστές προσπάθειες, καταλήξαμε σε κάποιες συνταγές με βότανα, μόνο εθέρια έλαια. Τέλεια, τι θα μας φτιάξεις λοιπόν? Λοιπόν, σήμερα θα σας φτιάξουμε το σαπούνι ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθενοβιολογικό ελαιόλαδο. Επίσης, μάλλον να πούμε το εξής. Τα τρία βασικά συστατικά για να φτιάξουμε σαπούνι είναι το ελαιόλαδο, στη δική μας περίπτωση, έξτρα παρθενοβιολογικό, το νερό και η καυστική σόδα. Ξεκινάμε εδώ ρίχνοντας τη σόδα. Η σόδα θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι καυστική. Ναι. Έτσι και την αγγίξουμε καϊκάμε. Σιγά σιγά λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε. Σιγά σιγά και ανακατεύουμε με το... Ακριβώς. Τι ξεράκι. Αλλάζει το χρώμα σιγά σιγά. Ξέχασα να βάλουμε το λάδι καρύδες. Θα το προσθέσουμε τώρα. Το λάδι καρυδές το βάζουμε για να μυρίσει και το σαπονάκι μας. Δεν είναι τόσο αρωματικό, όσο βοηθάει, είπαμε, να κάνει περισσότερο αφρό και να είναι πιο σκληρό το σαπούνι με φυσικό τρόπο. Όπως βλέπετε, ήδη έχει αρχίσει και να αναμειγνύεται. Ναι. Σαν διαδικασία κρατάει πολύ λίγο, δεν είναι πολύ γρήγορο. Βλέπουμε το μείγμα μας να φουσκώνει και να πίζει παρά. Σιγά σιγά πίζει, ναι. Για να δούμε ότι είναι έτοιμο, θα πρέπει οι σταγόνες που ρίχνουμε έτσι από πάνω να αρχίζουν να στέκονται στην επιφάνεια. Σωστά. Βάλαμε το σαπουνάκι μας στο καλούπι. Αν δεν έχουμε αυτό το καλούπι στο σπίτι, μπορούμε από ξύλο, από βάζα, από πλαστικά να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, βεβαίως. Ό,τι θέλουμε ελεύθερα, αρκεί να μην έχει τρυπούλες δηλαδή. Δεν θέλει συγκεκριμένο υλικό. Όχι. Βάζεις εσύ μία λαθόκολλα εδώ. Για να μπορούμε εύκολα να το βγάλουμε από το, να το ξεκαλουπώσουμε όταν είναι έτοιμο, μετά από 2 μέρες δηλαδή. Αυτό. Μετά από 2 μέρες. Θα πρέπει να μείνει 2 μέρες να σταθεροποιηθεί. Σε θερμοκρασία δωματίου ή σε θερμοκρασία. Όχι, σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλεια. Είναι υπεραρκετό. Το ξεχνάμε για 2 μερούλες. Για 2 μέρες ακριβώς. Και μετά το κόβουμε. Ακριβώς. Είναι αρκετά σκληρό έτσι ώστε να το βγάλουμε, αλλά μαλακό για να το κόψουμε.